βάρδια πλάι σε κάβο φαλακρό και ο σταυρός του νότου με τα στράλια. Κομπολόι κρατάς από κοράλια κι άκοπο μασάς καφέ πικρό. Τον Οκτώβριο του 1979, στα αυλάκια του γυαλιστερού μαύρου βινιλίου από όπου ακούγαμε μουσική, χαράχτηκαν για πάντα 11 τραγούδια, υπό τον τίτλο «Ο Σταυρός του Νότου». Μαύρο το εξώφυλλο του δίσκου, με ένα καράβι σε μια μικρή μπλε θάλασσα και μια μεγάλη κόκκινη γυναίκα. Το έργο του Αλέκου Φασιανού, η μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου και η ποίηση του Νίκου Καβαδία. Με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, του Γιάννη Κούτρα και της Εμιλίας Σαρή. Έβραζε το κύμα του γαρμπί. Είμαστε σκυφτοί κι οι δυο στο χαρτί. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι. Σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις μπει. Αυτός ήταν ένας δίσκος που ξεγέλασε τους πάντες. Ο Αλέκος Πατσιφάς, ιδιοκτήτης της εταιρείας Λύρα, αποφάσισε με βαριά καρδιά την έκδοσή του, λέγοντας το Θάνο Μικρούτσικο «Σε αγαπάω πολύ και σε πιστεύω, αλλά αυτόν τον δίσκο θεώρησέ τον ως ένα δώρο από μένα. Δεν πρόκειται να πουλήσει ούτε 1000 αντίτυπα». Ο δίσκος, στην πρώτη του κοπή, εκείνο τον Οκτώβριο του 1979, κυκλοφόρησε σε 2000 αντίτυπα. Ο Θάνος Μικρούτσικος, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Γιώργο Μιλιώνη το 2018, θυμάται. Το 1979 ήμουν 32 ετών, είχα κάνει την Καντάτα, τα πολιτικά τραγούδια, τον Μπρέχτ και μόλις είχα εκδώσει τον Καβαδία, το Σταυρό του Νότου. Ήμουν σε ένα μπαρ, η Μύφος και περίμενε έναν φίλο μου. Και είναι δύο φοιτητές δίπλα, εκεί στο σκαμπό, που τους ακούω να λένε «Ρε εσύ, έμαθες, ο Μικρούτσικος έβγαλε καινούριο δίσκο». «Ναι, ποιον? Είναι ένας ποιητής, κάτσε να θυμηθώ». Στο τέλος, μετά από 2 λεπτά ψάξιμο, «Ο Καβαδίας», λέει. «Τον έχεις αγοράσει?» «Ναι, ωραία. Το Σάββατο τον φέρνει στο σπίτι, καλούμε τον Τάκη, τη Δήμητρα, τον Τάδε και την Τάδε για να τον ακούσουμε». Κάπως έτσι, από στόμα σε στόμα, έναν χρόνο μετά, ο Σταυρός του Νότου θα πουλήσει περισσότερα από 50.000 αντίτυπα και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και του Νίκου Καβαδία θα βρεθούν στο στόμα όλων. Κάτι που δεν έχει σταματήσει να γίνεται μέχρι σήμερα. 3, σε λίγο 4 γενιές, θα τραγουδούν για το πειρατικό του Κάπτεν Τζίμι, για τον Γουίλι τον μαύρο θερμαστή από το Τζιμπουτί, για το μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, για εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης, για το βαθύ πορτοκαλί της Μεσοφόρη, για εκείνο το θρυλικό φτερό του Καρχαρία. Ο Θάνος Μικρούτσικος, στην εκπομπή της Λένα Σαρώνη Art Week που προβλήθηκε στην ΕΡΤ 2 το 2018, εξηγεί. Τραγουδάει τον Καβαδία μόνο επειδή πρόκειται για το ταξίδι, επειδή πρόκειται για τη θάλασσα, επειδή πρόκειται για τις πόρνες. Ναι, κατά ένα μέρος. Αλλά θα εξηγείτο αυτή η τρέλα 3 γενεών. Νομίζω όχι, εάν δεν καταλάβαιναν το «χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία», το οποίο σημαίνει «πιτσιρίκο, πιτσιρίκα, ήρθε σε αυτό τον πλανήτη για ένα λόγο, για να κατακτήσεις το αδύνατο». Και αυτή η έννοια του «είμαστε ρεαλιστές, ας κατακτήσουμε το αδύνατο», που κρατάει τη σκούφια του από το Μάη του 68, είναι το μότο της σημερινής νέας γενιάς και γι' αυτό αυτή η δουλειά μπήκε στα στόματα όλων. Και είμαι ευτυχής που η μελοποίησή μου αποκάλυψε αυτή τη διάσταση. Δεν ξέρω πώς ένιωσαν όλοι εκείνοι που τότε έσπευσαν περισπούδαστα να γράψουν στον τύπο της εποχής ότι ο Σταυρός του Νότου είναι ένα πληκτικό έργο που ο συνθέτης του καλά θα κάνει να το ξεχάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, ότι ο δίσκος θα έπρεπε να συνοδεύεται από λεξικό, μια που σε 11 τραγούδια έχει 70 άγνωστες λέξεις, ή ότι ο Νίκος Καβαδίας είναι ένας πολύ μέτριος ποιητής που γράφει ημερολόγια για τη θάλασσα. Για μια ακόμα φορά, το αισθητήριο του κόσμου ήταν πολύ πιο μπροστά από εκείνους που θεωρούν ότι μπορούν να το καθορίσουν. Και ευτυχώς για όλους μας, ο Σταυρός του Νότου, εκτός από δίσκος σταθμός, έγινε και παραμένει διέξοδος στη σκληρή και βάρβαρη πραγματικότητα. Ο Θάνος Μικρούτσικος, σε συνέντευξή του στον Γιάννη Αλεξίου το 2005, το είπε εξαιρετικά. «Ο ποιητής παρακινεί για ένα ταξίδι προς τα εμπρός,
από ό,τι σε πιέζει και ό,τι σε καθυλώνει στην άγρια και ευτελή πραγματικότητα. Σου λέει, κάνε τη ζωή σου όνειρο. Μετά από τόσα χρόνια, μπορώ να πω ότι αποκάλυψα το έργο του Καβαδία μέσω της μουσικής μου. Ακούσαμε τον Θάνο Μικρούτσικο να διαβάζει τον Σταυρό του Νότου από το CD που εξέδωσε το περιοδικό Λέξη. Το πειρατικό του καπτέν Τζίμι, που με αυτό θα φύγετε κι εσείς, είναι φορτωμένο με χασίς και έχει τα φανάρια του στην πρίμη. Μήνες τώρα που έχουμε κινήσει και με τη βοήθεια του καιρού, όσο που να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει. Πλέμε σε μια θάλασσα γιωμάτη με λογής παράξενα φυτά. Ένας γέρος ήλιος μας κοιτά και μας κλείνει που και που το μάτι. Μπούκα πόρτες άδειες σκοτεινές που να ξοδευτήκαν τον ηχείλη, μας προσμένουν πίπες αδιανές και τελώνω θύλακες στο τσίλι. Ξεχασμένο τ' άστρο του βορρά, οι άγκυρες στο πέλαγο χαμένες πάνω στις καλλιέρες σε σειρά. 12 σιρήνες κρεμασμένες, η πλωριά γοργόνα μια βραδιά πήδησε στον πόντο μεθυσμένη. Δίπλα της γλιστρούσαν συνοδιά του Κολόμπου οι πέντε κολλασμένοι. Και έπειτα στις ξέρες του Ακόρα τσούρμο τα αγριοκύμα να μας βγάλει. Τέρα τα βαμμένα πορφυρά με φτερούγες γλάρων στο κεφάλι. Το πειρατικό του καπτέν Τζίμι.